Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ ζωντανά στην τηλεόραση του Άστρα και στην εκπομπή Συμβαίνει Τώρα για τη δική σας αναλυτική ενημέρωση τις επόμενες 2 ώρες. Σήμερα έχουμε Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου, μαζί θα δούμε τι κυριαρχεί σε επίπεδο Θεσσαλίας, τι γίνεται στην κεντρική Ελλάδα, τι συμβαίνει σε ολόκληρη τη χώρα. Αλλά πάμε όμως αμέσως να ξεκινήσουμε και να παρακολουθήσουμε μαζί τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων της ημέρας. Στην εξειδίκευση των νέων μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, καθώς πολλές συντάξεις δεν αυξήθηκαν λόγω της προσωπικής διαφοράς αλλά και για ρυθμίσεις χρεών, προχώρησε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Το νέο πακέτο μέτρων αφορά τη στήριξη των συνταξιούχων που δεν είδαν αυξήσεις λόγω της προσωπικής διαφοράς αλλά και τις νέες ρυθμίσεις χρεών στο δημόσιο. Όπως τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας, πάνω από 1 εκατομμύριο συνταξιούχοι θα λάβουν έκτακτη ενίσχυση από 200 έως 300 ευρώ. Ακόμη, ο Υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για όσους έχουν απολέσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις των 72 ή 120 δόσεων έως την 1η Φεβρουαρίου του 2023. Για αυτούς δίνεται η δυνατότητα αναβίωσης καταβάλλοντας 2 μηνιαίες δόσεις έως τις 31 Ιουλίου 2023, που αποσβαίνουν παλαιές υποχρεώσεις. Ποσά που έχουν καταβληθεί ως υπερίσπραξη αποσβαίνουν τις παλαιότερες δόσεις με σειρά παλαιότητας. Αυτό προκαλεί αναστολή κατασχέσεων. Ως μια παλαιοκομματική λογική περιέγραψε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας την εφάπαξ παροχή προς τους συνταξιούχους, την οποία ανακοίνωσε χθες από τη Δυτική Μακεδονία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Α. Εμείς είχαμε θεσμοθετήσει ως μόνιμες και όχι εφάπαξ και πριν τις εκλογές ανάλογες παροχές, παρατήρησε ο κύριος Τσίπρας. Και τόνισε πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη στέρισε 7 δισεκατομμύρια ευρώ από τους συνταξιούχους. Αυτό ακούγεται ως μια παλαιοκομματική λογική, σχολίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζοντας επιπλέον πως καμία κυβέρνηση δεν σώθηκε από αυτό. Ο ίδιος εμφανίστηκε εξαιρετικά μετριοπαθής ως προς το πρόγραμμα παροχών του κόμματός του, λέγοντας πως δεδομένων των συνθήκων είναι πάρα πολύ φιδωλή και καθόλου σπάταλη σε αυτοί που προτείνουν, καθώς έχουν πλήρη επίγνωση των δυσκολιών και των δυνατοτήτων. Στον αντίποδα, εγκάλεσε την κυβέρνηση γιατί δεν μειώνει το ΦΠΑ για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα ως μέσο πάταξης της ασκροκέρδειας. Σε 5 νέες συλλήψεις προχώρησε η ελληνική αστυνομία το βράδυ της Τρίτης για την υπόθεση του Κολονού και τους βιασμούς του 12χρονου κοριτσιού. Πρόκειται για 2 Πακιστανούς ηλικίας 50 και 23 ετών και 3 Έλληνες 65, 49 και 44 ετών. Μάλιστα, στους συλληφθέντες είναι και ένας γιατρός, ένας 65χρονος δερματολόγος. Οι 2 Πακιστανοί και ο 1 Έλληνας συνελήφθησαν στον Κολονό, ο 2ος Έλληνας στα Σπάτα και ο 3ος στον Πειραιά. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή τους, καθώς ταυτοποιήθηκε ότι συνευρέθηκαν επιπληρωμή με τη 12χρονη τουλάχιστον 1 φορά. Όπλο και σφαίρες, τα οποία κατήχε χωρίς νόμιμη άδεια, αλλά και ποσότητα ναρκωτικών που εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, είχε στην κατοχή του 35χρονος, ο οποίος το μεσημέρι, χθες, πυροβόλησε και τραυμάτισε έναν αστυνομικό και έναν πολίτη στην περιοχή Γάζη του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια σύλληψης του 35χρονου, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για ληστεία. Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου, σύμφωνα με την αστυνομία, δέχτηκαν πυροβολισμούς με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού και ενός πολίτη, ενώ στη συνέχεια, όπως σημειώνεται, ανταπέδωσαν τραυματίζοντάς τον. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο που νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, ωστόσο ο δράστης και ο 22χρονος πιθανότατα θα οδηγηθούν στο χειρουργείο. Ένα διαρκές σφυροκόπημα ερωτήσεων δέχεται από το πρωί ο Μάνος Δασκαλάκης στη δίκη για το θάνατο της πρωτότοκης κόρης του, για τον οποίο κατηγορείται η ενδιαστάσεις σύζυγός του. Ο κ. Δασκαλάκης επανέλαβε την εκτίμησή του ότι οι κατηγορούμενοι σκηνοθέτησε την ευνίδη ασθένεια της πρωτότοκης κόρης τους τον Απρίλιο του 2021 για να τον εκδικηθεί επειδή είχε φύγει από το σπίτι. Σήμερα στις 9.30 το πρωί ξεκίνησε η ακροματική διαδικασία στη δίκη της 34χρονης κατηγορούμενης μητέρας από την Πάτρα για την απόπειρα δολοφονίας και τη δολοφονία της 9χρονης κόρης της. Και σήμερα βεβαίως ο ενδιαστάσεις σύζυγός της, ο κ. Μάνος Δασκαλάκης, εξετάζεται από την πλευρά της υπεράσπισης της 34χρονης από τον συνήγορό της, τον κ. Κούγια, ο οποίος τον ρωτάει αν γνωρίζει τα πραγματικά περιστατικά που φέρεται να έχει διαπράξει κατηγορούμενη.
Ελάτε τώρα πάμε να ξεκινήσουμε αναλυτικά να βλέπουμε τι γίνεται σε επίπεδο Θεσσαλίας. Μαζί μας εδώ η Σοφία Κοντοθανάση από τη Λάρισα. Θα ξεκινήσουμε. Σοφία μου, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, Βάσο. Καλό απόγευμα και στους τηλεθεατές. Καιρός καλοκαιρινός. Πολύ καλό. Ανοιξιάτικος. Άντε, όχι καλοκαιρινός, ανοιξιάτικος. Άντε, μην το πεις καλοκαίρι ακόμα, να έχουμε να ελπίζουμε και σε κάτι καλύτερο. Οπότε ναι. Λέμε μια άνοιξη και με 18 και το Σαββατοκύριακο ακόμη καλύτερα και αφήνουμε τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων για πολύ αργότερα. Ναι. Δηλαδή, το 2025. Θα έχεις ακουστά. Τα καινούργια χιόνια που λένε. Τα καινούργια, αλλά τα αφήνουμε, άστα τον. 25, είναι 20, μακριά. 25, λέω, το πενθήμερο. 15 σήμερα, ναι. Σε 10 μερούλες δηλαδή από τώρα. Αλλά έχουμε 10 μέρες να τις χαρούμε. Εντάξει, έχουμε το δρόμο. 20-25. Έχουμε δρόμο. Θα τα ξαναπούμε. Μήπως και πέσουν έξω, άστο. Ναι, ναι, γιατί παίζει και αυτό. Πολύ συχνά. Τελευταία. Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε από την απεργία που πραγματοποίησαν σήμερα και δάσκαλοι αλλά και καθηγητές. Έτσι. Ήταν όλη η εκπαιδευτική απεργία. Ήταν μια μεγάλη, θα λέγαμε, απεργιακή κινητοποίηση και σε όλη την χώρα, Βάσο, όπως και στο τοπικό επίπεδο. Είναι από τις συγκεντρώσεις που πραγματικά είχαν παλμό και είχαν και μεγάλη συμμετοχή. Βεβαίως, οι αξιολόγοι αλλά και άλλα προβλήματα των εκπαιδευτικών τους έβγαλε στους δρόμους. Μάλιστα, σήμερα συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία της πόλης προκειμένου και από εκεί να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα και στην κυβέρνηση, αλλά να γνωστοποιήσουν, αν θέλεις, και τα προβλήματά τους και στο κοινό, στους πολίτες. Γι' αυτό και επέλεξαν το πιο κεντρικό σημείο της πόλης, ενώ αμέσως μετά πραγματοποίησαν και πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Mm-hmm. Μάλιστα, είχαν και μια στάση έξω από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας και από εκεί να στείλουν το δικό τους μήνυμα. Μάλιστα, κάνουν λόγο για υποκριτική βελτίωση της εκπαιδευτικής διδασκαλίας λόγω της αξιολόγησης. Πολλά τα προβλήματα του κλάδου. Να δούμε αν θα εισεκωστεί το πρόβλημά τους από την κυβέρνηση, φυσικά. Να δούμε το ρεπορτάζ και να δούμε τις εικόνες από αυτή την συγκέντρωση διαμαρτυρίας των εκπαιδευτικών. Την αντίθεσή τους στην ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που προωθεί με νέα τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας, πρωτοφώναξαν δηλαδή σε εκπαιδευτική συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί στην κεντρική πλατεία της πόλης. Με τη μαζική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην 24ωρη απεργία των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών και τη μαζική συμμετοχή στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, στέλνουμε ένα ηχηρό μήνυμα στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Λέμε όχι στον νεοφυή επιθεωρητισμό. Η εκπαιδευτική της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι υπέρ της αξιολόγησης. Μιας αξιολόγησης όμως παιδαγωγικής, βελτιωτικής, ανατροφοδοτικής, που δεν έχει καμία σχέση με τη μισθολογική και υπηρεσιακή εξέλιξη. Και φυσικά καμιά μορφή τιμωρίας. Δυστυχώς, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ευνηδιαστικά έφερε μια πολυπολιτροπολογία, μια ατομική αξιολόγηση που καθυλώνει τους εκπαιδευτικούς, που θα οδηγήσει στην κατηγοριοποίηση των εκπαιδευτικών και στα σχολεία. Συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε τον αγώνα. Η σημερινή μεγάλη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην 24ωρη απεργία μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε και να κλιμακώσουμε τον αγώνα. Ο αγώνας συνεχίζεται το επόμενο διάστημα με στάσεις εργασίες, γενικές συνελεύσεις και νέες αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Από την πλευρά του, ο Προεδρεύων της Ελμελιάς, Θανάσης Φούντας, τόνισε πως το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε για μια ακόμη φορά να μας βελτιώσει υποκριτικά, όπως ισχυρίζεται, αυτή τη φορά μέσω μιας αυταρχικής, σκληρής και διαλυτικής για τη δημόσια εκπαίδευση αξιολόγηση. Ο Υπουργός Παιδείας αποφάσισε για μια ακόμη φορά να μας ενδυναμώσει και να μας βελτιώσει, όπως υποκριτικά ισχυρίζεται, αυτή τη φορά μέσω μιας αυταρχικής, σκληρής, διαλυτικής για τη δημόσια εκπαίδευση αξιολόγησης. Μια αξιολόγηση που θα μπορούσε να την επινοήσει μόνο κάποιος που στερείται από βασικές παιδαγωγικές αρχές, που δεν έχει καμία σχέση με την εκπαιδευτική πραγματικότητα. Ο Υπουργός Παιδείας λειτουργεί απέναντί μας ιδεολειπτικά, με αιμονή και με εμπάθεια. Έχει ξεκάθαρο στόχο την κατηγοριοποίηση των σχολείων, των μαθητών και των εκπαιδευτικών και μέσα από αυτή την κατηγοριοποίηση την περαιτέρω απαξίωση της δημόσιας εκπαίδευσης. Σε αυτόν τον αγώνα δεν είναι κανείς μόνος του. Είμαστε όλοι μαζί. Θα αγωνιστούμε μέχρι τέλους με κάθε νόμιμο μέσο προκειμένου να μην επιτρέψουμε σε κανέναν να διαταράξει το παιδαγωγικό κλίμα στα σχολεία, τη συνεργασία, τη συναδελφικότητα και την αλληλεγγύη που έχουμε μεταξύ μας. Μετά τη συγκέντρωση διαμαρτύρας ακολούθησε πορεία των εκπαιδευτικών σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.
Τώρα, μετά τις κινητοποιήσεις πάμε στα πολιτικά θέματα. Πάμε να δούμε τις εκδηλώσεις που έχει ξεκινήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σε όλες τις πόλεις έτσι, της Θεσσαλίας. Ο κύριος Θανάσης Παφίλης, ομιλητής εκδήλωσης στη Λάρισα, αλλά και σήμερα στο Βόλο σε αντίστοιχη εκδήλωση παρουσιάζονται οι υποψήφοι του κόμματος εν ώψη των εθνικών εκλογών. Επισημαίνονται, τονίζονται κρίσιμα για τους ίδιους ζητήματα που πρέπει να κριθούν από τους πολίτες και στις επερχόμενες κάλπες. Το έχουμε καταλάβει ότι έρχονται εκλογές Βάσο και με την παρουσία φυσικά και με επικεφαλής κομμάτων αλλά και μελών, στελεχών, όπως πολύ σωστά είπες, εδώ στη Λάρισα πραγματοποιήθηκε μια πολιτική εκδήλωση μάλιστα με θέμα Λάρισα ορμητήριο του ΝΑΤΟ και όχι μόνον, υπήρχαν πολιτικές προφανώς έτσι τοποθετήσει από τον κύριο Παφίλη, ο οποίος είπε μάλιστα ότι η ψήφος, λέει, στο ΚΚΕ είναι στα αριστερά όπως πάντοτε. Δεν πάμε ούτε δεξιά, λέει, ούτε μπρος, ούτε πίσω. Και μάλιστα, έχει σταθερή θέση, ναι, σταθερή αμετακίνητη διαχρονικά. Γιατί, εντάξει, πολλά είδαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, η αλήθεια είναι. Οπότε, λέει ο ίδιος, όσες περισσότερες ψήφους λάβει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η θέση μας στα αριστερά, πάντοτε μέσα στη Βουλή, όπως επεσήμανε ο κύριος Παφίλης. Και μάλιστα, αμέσως μετά το ρεπορτάζ, θα δώσουμε και άλλο ρεπορτάζ με την έλευση του Πρωθυπουργού, γιατί φαίνεται ότι πραγματικά κλείδωσε η ημερομηνία. Και ίσως να υπάρξει και κάποια έκπληξη βάσω από τον Πρωθυπουργό στη Λάρισα. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και μας λες μετά. Πάμε. Ακριβώς. Βάσεις για την ασφάλεια της χώρας που ισχύονται Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, η εξυπηρέτηση σχεδίων της Αμερικής και ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν το ερώτημα που έθεσε ο κ. Θανάσης Παφίλης από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, όπου και παρευρέθηκε στην εκδήλωση της Τομεακής Επιτροπής του Κόμματος. Με όλα αυτά και με τον πόλεμο της Ουκρανίας, οι εφοπλιστές έχουν πάνω από 5.500 καράβια που βαράνε LNG. Ξέρετε πόσο έφτασε τα άντρα. Από 60.000 δολάρια την ημέρα που ήταν και που ήταν πάρα πολύ ψηλά, έχουν φτάσει 400.000 δολάρια. Συνειδητοποιείτε τι σημαίνει 400.000 δολάρια την ημέρα για να μην πούμε τα 5.000, γιατί έχουν και ξηρό φορτίο, έχουν και τάγκερ κλπ. Συνειδητοποιείτε τι σημαίνει 2.500 καράβια με 600, με 400, 500.000 ανεβαίνει συνέχεια να βρουν την ημέρα. Αυτά αλήθεια, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι στην ατζέντα της πολιτικής αντιπαράθεσης των δύο μονομάχων. Ακούσατε, κατακόρατε, ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία για αυτά. Όχι βέβαια. Η Νέα Δημοκρατία, ξέρω, είναι το βασικό κόμμα σε αυτή τη στάση, πάντα ήταν με τον ΝΑΤΟ κλπ. Κλπ. Ο υποτιθέμενα αριστερός χάσει την έξι σημασία. Και φιλιρινιστή ΣΥΡΙΖΑ, ας πάρουμε λοιπόν το παράδειγμα το τοπικό, της βάσης του Λάρισα. Ποιος άνοιξε το θέμα των βάσεων μετά το 1974, όσοι παλιοί θα θυμούνται οι νεότεροι να διαβάζουν, και έχει σημασία, μετά το 1974 δεν δόθηκε ούτε μία καινούργια βάση. Ανανεώθηκε ο Σούδας, αλλά καινούργια βάση δεν δόθηκε από καμία κυβέρνηση. Ο Παπαντρέου το 81 είπε οι βάσεις που φεύγουν και υπογράφει οι βάσεις έφυγαν, αλλά οι βάσεις έφυγαν. Έκανε αναδιάθεση ο Αμερικάνικος Συνδυασμός και τον ΝΑΤΟ με βάση τις καινούργιες καταστάσεις που προέβλεπε. Τέλος, όπως τόνισε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, έχει βουλευτές αγωνιστές που βρίσκονται στις πύλες των εργοστασίων, στα σπίτια, όπου πάει ο δικαστικός κλητήρας στις γειτονιές που μαθητές πετιούνται έξω από τα σχολεία τους. Μάλιστα, τώρα σε παρακολουθούμε. 23 του μήνα λένε ότι κλείδωσε τελικά η ημερομηνία για την έλευση του Πρωθυπουργού στην Λάρισα. Εξάλλου, περιμέναμε 20-21 εκεί, άρα 23 λένε. Και μάλιστα είναι διήμερη η επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Θα πραγματοποιήσει πολιτική εκδήλωση, αλλά και συναντήσεις που θα έχει. Και ίσως κρύβει μια μεγάλη έκπληξη, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί το ψηφοδέλτιο, να πούμε, ακόμη της Νέας Δημοκρατίας. Μένουν και νέες θέσεις και μήπως τελικά επιλέξει ο κ. Μητσοτάκης να είναι και υποψήφιος στη Λάρισα, στο Θεσσαλικό κάμπο. Ίσως να μας κρύβει αυτή την έκπληξη. Θα τα ανακοινώσει τότε όμως, έτσι. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι επικρατεί, έτσι θα λέγαμε, το τελευταίο χρονικό διάστημα πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή την ώρα γύρω και από αυτό. Εάν τελικά ο ίδιος θα ανοίξει τα χαρτιά του εδώ στην Λάρισα, στο Θεσσαλικό κάμπο, το έχει κάνει και στο παρελθόν εξάλλου με σημαντικές
έτσι ανακοινώσεις από την Αλάισα. Μένει να το δούμε. Φαίνεται πάντως ότι ήδη οργανώνεται το πρόγραμμά του, δηλαδή ότι όντως ισχύει το 23 του μήνα, γιατί ψάχνουν για χώρους κλειστούς που να γίνουν και πολιτικές εκδηλώσεις. Οπότε, αν δεν έχεις την ημερομηνία, δεν μπορείς να κλείσεις και το χώρο. Σωστό. Να κάνεις και την όλη οργάνωση. Σωστό. Άρα, λοιπόν, λέγεται ότι 23 του μήνα έχει κλειδώσει η ημερομηνία. Μία θέση είναι καινή στο ψηφοδέλτιο της Λάρισας. Όχι, είναι περί δύο, αν δεν κάνω λάθος. Δύο οι θέσεις, οπότε. Μάλιστα. Μένει να δούμε. Οι τέσσερις γυναίκες φαίνεται ότι κλείδωσαν πάντως προς το παρόν. Μένει να δούμε και τις υπόλοιπες θέσεις. Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα πάμε να συνεχίσουμε με μια πολιτική εκδήλωση, με εκδήλωση που έγινε από το ΜΕΡΑ25 στη Λάρισα. Γιάννης Βαρουφάκης και μάλιστα σε μια ακόμη πολιτική εκδήλωση. Ο ίδιος είπε ότι να φέρουμε την ελπίδα και πάλι, έτσι ανέφερε στην δήλωσή του και μάλιστα αποκάλυψε ότι θα είναι και υποψήφια η πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ η Ρόδιώτη με το ΜΕΡΑ25, όπως ανέφερε ο ίδιος, και μάλιστα λένε μια απάντηση σε κάποιους που λένε ότι έχουμε εξαφανιστεί. Κάθε άλλο, είμαστε εδώ και μάλιστα υπάρχουν και πρόσωπα πολύ πολύ αγαπητά εδώ από την πόλη που θα είναι στο ψηφοδέλτιο. Άρα λοιπόν και ο ίδιος μίλησε άκρως πολιτικά και κάλεσε τους πολίτες να δώσουν αυτή την ελπίδα μες στη βουλή. Πολλές οι μετακινήσεις πάντως από κόμμα αυτό σε κόμμα τελευταίο. Λέγαμε. Η σκακέρα έχει απλωθεί μπροστά τους και βλέπουμε μετακινήσεις αρκετές. Έχουμε κάνει τόσα χρόνια που κάνουμε ρεπορτάζ. Θυμάσαι αν κάποιος μετακινούνταν από το ένα κόμμα στο άλλο, ήταν όχι απλά είδηση. Ήταν μια είδηση που κρατούσε πολλές ημέρες. Τώρα, περνάει έτσι. Είναι καθημερινό φαινόμενο, μπορώ να σου πω. Δηλαδή, φεύγουν, αλλάζουν κομματικές ταμπέλες από τη μία μέρα στην άλλη. Εντάξει. Την δημοκρατία έχουμε. Ο καθένας επιλέγει. Σωστό. Και ακόμα πιο δημοκρατικό δικαίωμα αυτό της κάλπης πάντοτε. Ακριβώς. Ακριβώς. Πάμε να δούμε και αυτό το ρεπορτάζ, Σοφία. Η εξαγωγή προσώπων από τη χώρα, η κατάρρευση δημόσιων αγαθών και συγκεκριμένα αυτή του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των Πανεπιστημίων ήταν μερικά από τα θέματα που τόνισε και ο Γιάννης Βαρουφάκης με αφορμή την επίσκεψή του στη Λάρισα. Εδώ και 1,5 χρόνο το ΜΕΡΑ25 καλεί σε συστράτευση τις προοδευτικές δυνάμεις που δεν αντέχουμε πλέον τη συνεχή λαϊλασία των πολλών από τους πάρα πολύ λίγους και ολίγους, την συνεχή εξαγωγή από τη χώρα προσόδων που είναι προϊόν λαϊλασίας των μικρομεσαίων. Μην ξεχνάμε το χρηματιστήριο ενέργειας, τα δισεκατομμύρια που βγάζουν και τα πάνε στα Cayman Islands, τα κόκκινα δάνεια, τα δισεκατομμύρια που βγάζουν από τις πρώτες κατοικίες, από την αγροτική γη, από τα μικρομάγαζα και τα πάνε στα Cayman Islands, την κατάρρευση των δημόσιων αγαθών. Βλέπουμε πολύ καλά τι γίνεται στο ΕΣΥ. Ένα ΕΣΥ το οποίο πρέπει να πετάει μετά από δύο χρόνια υποτίθεται θωράκισης λόγω κορονοϊού, καταραίει. Και καταραίει επίτηδες υπέρ των κλίνων καρχών, πανεπιστήμια που είναι αφημένα στην τύχη τους. Δύο χρόνια τώρα παλεύαμε με την πανεπιστημιακή αστυνομία, λες και αυτό ήταν το ζήτημα. Τα παιδιά μας έχουν μείνει χωρίς καθηγητές και στα σχολεία. Συστράτευση λοιπόν είχαμε πει, στη βάση μιας προεκλογικής σύγκρισης. Προς εκείνους που προσποιούνται πως το ΜΕΡΑ25 δεν υπάρχει ή είναι υποκατάρρευση σύμφωνα με τα λεγόμενα του κ. Βαρουφάκη, εκείνος απαντά: είμαστε εδώ, ήρθε η ώρα να επιστρέψει η ελπίδα σε αυτόν τον τόπο. Ενώ γνωστοποίησε πως το κόμμα θα κατέβει ψηφοδέλτιο στη Λάρισα, στο οποίο θα συμμετάσχει και η πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η Ρόδιώτη. Η συστράτευση αυτή προχωράει σε πείσμα των μέσων μαζικής εξαπάτησης των Αθηνών, που εξακολουθούν να προσποιούνται ότι το ΜΕΡΑ25 δεν υπάρχει ή ότι καταραίει. Είμαστε εδώ για τα προβλήματα του κόσμου. Το ΜΕΡΑ25 δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει να υπάρχει μια φωνή, ένα κεράκι στο σκοτάδι, αυτό που επικρατεί από το 2009-2010. Ήρθε η ώρα να επιστρέψει η ελπίδα σε αυτόν τον τόπο. Η Ρόδιώτη, είτε ως βουλευτής της περιοχής, θα ηγηθεί του ψηφοδελτίου. Προφανώς και θα κατεβάσουμε ένα πολύ δυνατό ψηφοδέλτιο τόσο εδώ στη Λάρισα, όσο και στο Βόλο, όσο και σε κάθε περιφέρεια της Ελλάδας. Τέλος, ακολούθησε και συζήτηση στο μπαράκι του Μήλου. Μάλιστα, αυτά και με τα πολιτικά ρεπορτάζ, τα πολιτικά θέματα. Τώρα πάμε να κλείσουμε με την αυριανή μέρα, μια ημέρα που όλοι αποζητούμε, έτσι, από αυτές. Από γιορτή σε γιορτή σε πάω, από χθες τον Άγιο Βαλεντίνο σε τσικνοπέμπτη σε πάω. Πού είναι το κακό? Εντάξει, γιατί και το τσίκνισμα έρωτας είναι εδώ που τα λέμε τώρα, Βάσο, και είμαι σίγουρη ότι αύριο από τις 12-12.30, άντε βαριά μία το μεσημέρι, δεν νομίζω ότι θα έχει κανείς μυαλό για δουλειά. Παίρνουν μπρος οι ψησταριές από πολύ νωρίς, μπορώ να σου πω, το μεσημέρι.
Δεν υπάρχει κατάστημα, εμπορικό κατάστημα μπορεί να δεις, μέχρι καφέ να έχουν στήσει έτσι ψησταριά. Mm-hmm. Η Δημοτική Αρχή πάντως μετά από την πανδημία, τα χρόνια της πανδημίας που ξέρουμε βάζω ότι πολλά δεν πραγματοποιήθηκαν. Θα γίνει λοιπόν αυτό το παραδοσιακό γλέντι στην κεντρική πλατεία της πόλης με άφθονο γλέντι, μουσική, χορό, αλλά και τσίκνισμα κανονικό. Δηλαδή και το κρασάκι τα και πάντα. Κάτι θα μπορεί κανείς να απολαύσει ακρατικό. Οπότε είναι μια ωραία ευκαιρία, όπως πολύ σωστά λέει και ο σύμβουλος του Δημάρχου, ο κύριος Καμάρης, να πιαστούμε επιτέλους χέρι-χέρι. Αυτό που μας έλειψε, Βάσο, ακριβώς, όλα αυτά τα χρόνια, να διασκεδάσουμε, να περάσουμε καλά, να έρθουμε ένας πιο κοντά στον άλλον και κυρίως να χαμογελάσουμε. Αυτά τα χαμόγελα που τόσο πολύ τα κρύψαμε πίσω από τις μάσκες τα δύο χρόνια της πανδημίας και το έχουμε ανάγκη. Τσίκνισμα λοιπόν αύριο στην κεντρική πλατεία της πόλης. Αλλά μας έδωσε και την είδηση ότι και την καθαρά Δευτέρα κανονικά όλα θα πραγματοποιηθούν. Όπως ξέρουμε, τα χρόνια προ-πανδημίας με την παρουδοσιακή φασολάδα και όλα τα 400 ανάθεση. Θα πάρουμε τώρα μια εικόνα του τι θα γίνει αύριο μέσα από τα ρεπορτάζ. Και αύριο, αν δεν έρθουμε κι εμείς εκεί να το γιορτάσουμε όλοι μαζί, οπότε. Μην μου πεις να φάω εγώ για σας, δεν θα το κάνω. Να τα αύριο στείλω, θα πακέτο. Δεν θα με παχύνεις αύριο, θα σου στείλω το πακέτο. Μην μου πεις να φάω για όλους. Εγώ έλεγα να μην στείλεις τίποτα, να έρθουμε κι εμείς εκεί. Μακάρι να έρθετε να στηθεί ένα ωραίο γλέντι, θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, μια μέρα να το τσικνήσουμε όλοι. Εντάξει, είναι το τσίκνισμα, το περιβόητο, εκεί που χάνεσαι μέσα στον καπνό και πραγματικά περνάς ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία μου. Καλό απόγευμα. Εμείς να δούμε το ρεπορτάζ. Ο Δήμος Λαρισαίων διοργανώνει και φέτος παραδοσιακό λαϊκό γλέντι στην κεντρική πλατεία της πόλης την Τσικνοπέμπτη 16 Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι. Η κορυφαία μουσική του Μουσικού Συνόλου Μέλισμα θα σημάνουν την έναρξη των εκδηλώσεων της φετινής αποκριάς. Καλούνται τα μέλη των χορευτικών συγκροτημάτων, των λαϊκών πολιτισμού του Δήμου και όλων των συλλόγων της πόλης μας να σύρουν το χώρο μαζί με όλους τους παρευρισκόμενους. Μετά από 3 χρόνια απουσίας, νομίζω ότι είναι καιρός να ξαναβρεθούμε την 5η 16 Φεβρουαρίου στην κεντρική πλατεία. Ο Δήμος Λαρισαίων οργανώνει μια εκδήλωση το μεσημέρι 12 με 3 για την Τσικνοπέμπτη. Έχουμε κορυφαίους μουσικούς της παραδοσιακής μουσικής. Καλούμε όλα τα χορευτικά συγκροτήματα της πόλης, τα χορευτικά των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης, να πλησιώσουν την εκδήλωση, να σύρουν το χορό μαζί με όλους τους παρευρισκόμενους. Και βέβαια η Τσικνοπέμπτη, η εκδήλωση αυτή, είναι και η πρώτη εκδήλωση του προγράμματος των εκδηλώσεων που ανακοινώνει ο Δήμος Λαρισαίων, η Αντιδημαρχία Πολιτισμού, για την γιορτή της Αποκριάς. Οι αποκριάτικες εκδηλώσεις θα συνεχιστούν από τη Δημοτική Αρχή και την Καθαρά Δευτέρα. Στο κλείσιμο του προγράμματος των εκδηλώσεων για την Αποκριά έχουμε την Καθαρή Δευτέρα στο κλειστό της Νεάπολης, αλλά νεότερα θα πούμε στη συνέχεια. Τι άλλο να μας περιμένει την Τσικνοπέμπτη? Τσικνοπέμπτη, ο Δήμος Λαρισαίων θα προσφέρει ένα ποτήρι κρασί και ένα μεζεδάκι, σύμφωνα με το έθιμο. Και από εκεί και πέρα κέφι. Νομίζω ότι είναι καιρός να πιαστούμε χέρι-χέρι, χωρίς να φοβόμαστε το διπλανό μας, και να χορέψουμε όλοι μαζί στην κεντρική πλατεία. Όπως τον κ. Καμάρη, είναι μια ευκαιρία μικρή και μεγάλη να διασκεδάσουν αυτές τις ημέρες μετά από τόσα χρόνια αποχής λόγω πανδημίας. Ελάτε τώρα, πάμε να συνεχίσουμε και με άλλες ειδήσεις, να δούμε τι γίνεται στη Μαγνησία. Ο Βασίλης Μπαντίδης εδώ. Βασίλη, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Και θα ξεκινήσουμε με μια υπόθεση απόλυτης φρίκης που έχει συμβεί πάρα πολύ μακριά από μας. Όμως, σε αυτό το Πανεπιστήμιο της Αμερικής, όπου είχαμε μια ακόμη εισβολή ενός μανιακού που άνοιξε πυρ και σκότωσε 3 άτομα, τραυμάτισε άλλα 5. Σε αυτό λοιπόν το πανεπιστήμιο έχουμε μια δικιά μας φοιτήτρια 23 ετών, η οποία το έζησε όλο αυτό, έζησε όλο αυτό τον εφιάλτη. Ευτυχώς όμως το παιδί κατάφερε και σώθηκε από τα πυρά αυτού του μανιακού ανθρώπου. Ακριβώς αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουν καταφτάσει και σε εμάς, ότι μια βολιώτης έζησε τον απόλυτο εφιάλτη στην Πανεπιστημιούπολη του Μίσιγκαν, όπου πριν από λίγα 24 ώρα σημειώθηκαν όλα αυτά τα οποία περιέγραψε, η τρομοκρατική επίθεση. Πρόκειται για μια κοπέλα, όπως έχουμε πληροφορηθεί, 23 ετών, που ήταν ανάμεσα στους φοιτητές που πραγματικά έζησαν αυτές τις στιγμές φρικής. Ο 43χρονος δράστης του Μακελιού στο Μίσιγκαν, ο οποίος φέρεται να αυτοκτόνησε, σύμφωνα με τις αρχές της περιοχής, δεν είχε καμία σχέση με το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, το Michigan State University MSU. Όπως ανακοίνωσε πιο ειδικά η αστυνομία της περιοχής κατά τη διάρκεια ενημέρωσης που έγινε τις τελευταίες ώρες, η αστυνομία δεν ανακοίνωσε το όνομα του δράστη ούτε έδωσε περισσότερες πληροφορίες για αυτόν. Πάντως, επιβεβαιώνουν οι αρχές της περιοχής ότι ο δράστης έβαλε τέλος στη ζωή του. Μάλιστα, να δούμε το ρεπορτάζ. Oh my God! Chaos as Michigan State students.
Η 23χρονη Βολιώτης ήταν ανάμεσα στους φοιτητές που έζησαν τον απόλυτο τρόμο και τη φρίκη στην Πανεπιστημιούπολη του Michigan State University στο East Lansing πριν από λίγες ημέρες και συγκεκριμένα την περασμένη Δευτέρα. Ο 43χρονος δράστης του Μακελιού στο Μίσιγκαν, ο οποίος φέρεται να αυτοκτόνησε, δεν έχει καμία σχέση με το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των αρχών της περιοχής. Ωστόσο, η αστυνομία δεν ανακοίνωσε το όνομα του δράστη, ούτε έδωσε περισσότερες πληροφορίες. Ο Κρις Ρόσμαν, υπηρεσιακός υπαρχηγός της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας του MSU, ανακοίνωσε πως ο δράστης έβαλε ο ίδιος τέλος στη ζωή του. Συγκεκριμένα, το περιστατικό έλαβε χώρα στην Πανεπιστημιούπολη του Michigan State University, στο East Lansing, τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου. Η Πανεπιστημιακή Αστυνομία μέσω Twitter κάλεσε φοιτητές, φοιτήτριες και το προσωπικό να βρουν καταφύγιο εκεί όπου βρίσκονται, καθώς ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο. Ο Κρις Ρόσμαν δήλωσε πως ο δράστης άνοιξε πυρ σε δύο τοποθεσίες, στο κτίριο Berkey Hall και στο κτίριο Michigan State University Union. Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες εικόνες ενός ύποπτου ενόπλου που άνοιξε πυρ στην Πανεπιστημιούπολη. Ο ύποπτος εθεάθη τελευταία φορά να φεύγει από τη βόρεια πλευρά κτιρίου στην Πανεπιστημιούπολη αμέσως μετά τον πυροβολισμό. Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα στιγμιότυπα από βίντεο που τον εικονίζουν. Στα στιγμιότυπα διακρίνεται μαύρος άνδρας που φοράει καπέλο, μάσκα, τζιν, πανοφόρη και κόκκινα αθλητικά παπούτσια. Σύμφωνα με τις αρχές, ο ύποπτος κινείται με τα πόδια. Το Πανεπιστήμιο πάντως ανέστειλε όλες τις δραστηριότητες για 48 ώρες. Το MSU πάντως έχει ως έμβλημα μια περικεφαλαία της Αρχαίας Ελλάδος και οι φοιτητές του αποκαλούνται Σπαρτιάτες. Μάλιστα. Αυτά συνέβησαν στο Πανεπιστήμιο της Αμερικής και είπαμε σώα 23χρονη κοπέλα. Τώρα, πάμε να περάσουμε στα υπόλοιπα θέματα. Ναι, πάμε να περάσουμε στα υπόλοιπα θέματα. Να μας πεις, Βασίλη, καταρχάς να θυμηθούμε ότι ο Δήμος Βόλου συνεχίζει να συγκεντρώνει υλικό και διάφορα έτσι είδη που συγκεκριμένα έχουν ζητηθεί για να σταλούν σε σεισμοπαθείς στην Τουρκία. Ακριβώς, και ο Δήμος Βόλου λοιπόν συμμετέχει σε αυτό το κίνημα το οποίο έχει ξεκινήσει τις τελευταίες ημέρες αλληλεγγύης για τους σεισμοπαθείς της Τουρκίας και της Συρίας. Συγκεκριμένα, όπως πληροφορηθήκαμε τις τελευταίες ώρες από το πρωί στο Καπίθιο Όφυλος απέναντι από το Δημαρχείο στην πλατεία Δημαρχείου, γίνεται η συγκέντρωση αυτών των ειδών και σπεύσαμε για το το πρωί σήμερα, μέχρι και το απόγευμα, όπως έχουμε πληροφορηθεί, θα συνεχίζεται η προσπάθεια για τη συγκέντρωση των ειδών. Μάλιστα, είχαμε σήμερα και αυτοψία του Δημάρχου του κ. Μπέου για την ανθρωπιστική βοήθεια που στέλνουν οι Βολιώτες στη Τουρκία και η Συρία. Βρέθηκε στο χώρο και μας μίλησε και η κυρία Μορφογιάννη, η αντιδήμαρχος, η επικεφαλής Δημοτικής Αστυνομίας, για τα όσα συντελούνται το τελευταίο διάστημα. Ενώ να σημειώσουμε ακόμη ότι υπάρχει και πρώτη αποστολή 4 τόνων τροφίμων από τη Μητρόπολη Δημητριάδος προς τους σεισμόπληκτους Τουρκίας και Συρίας. Για να δούμε το ρεπορτάζ. Ο Δήμος Βόλου διοργανώνει μια μεγάλη δράση ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, συγκεντρώνοντας ανθρωπιστική βοήθεια. Στο πλαίσιο αυτό, συγκεντρώθηκαν από σήμερα το πρωί, περίπου από τις 8 ξεκίνησε, και θα συγκεντρώνονται μέχρι και το βράδυ στο Καπίθιο Όφυλλο στην πλατεία του Δημαρχείου Ειδή Πρώτης Ανάγκης, το οποίο θα αποσταλούν άμεσα στις πληγήσεις περιοχές στην Τουρκία και τη Συρία. Μάλιστα, ο Δήμαρχος του Βόλου επισκέφθηκε σήμερα το σημείο και έκανε αυτοψία για να ενημερωθεί για τη συγκέντρωση των υλικών και των τροφίμων. Μετά από αίτηση του Δημάρχου μας Αχιλέα Μπέου, προκειμένου να βοηθήσουμε τους σεισμόπληκτους της Τουρκίας και της Συρίας, έγινε μία ανακοίνωση σε όλους τους πολίτες του Δήμου Βόλου. Η ανταπόκριση ήταν πάρα πολύ μεγάλη, όπως θα δείτε και στα πλάνα. Ο κόσμος έρχεται τις δύο αυτές μέρες, 8 χθες και σήμερα, 8 το πρωί, 8 το βράδυ, και φέρνει πάρα πολλά τρόφιμα. Φέρνει κασκόλ, γάντια, ό,τι έχουμε ζητήσει, κουβέρτες καινούριες. Ό,τι χρειάζεται για να στείλουμε στους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι αντιμετωπίζουν ένα διπλό κακό, το ότι χάσανε τα σπίτια τους και βρίσκονται μέσα στο κρύο. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο. Είμαστε στη διαδικασία αυτή τη στιγμή τη συσκευασία των προϊόντων ανά είδος. Καταγράφονται και όλα αυτά θα παραδοθούν αύριο, έτσι ώστε να περάσουν τα σύνορα μέχρι το Σαββατοκύριακο και να πάνε στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Μάλιστα, βλέπουμε και από τις εικόνες το κύμα συμπαράστασης έτσι που... Έχουν συγκεντρωθεί αρκετά υλικά, αρκετά είδη και είναι σημαντικό. Και είναι, να υπενθυμίσουμε, συγκεκριμένα τα είδη που ζητούνται. Ναι. Το λέμε και εμείς κάθε φορά για να διευκολύνεται και το έργο όλων αυτών που στέλνουν το υλικό, το πακετάρουν και πρέπει να το στείλουν προς Λάρισα αρχικά, στη συνέχεια για την Αθήνα. Ναι. Και φορτηγά να ξεκινήσουν για να τα μεταφέρουν στον προορισμό τους. Αντίστοιχη όμως πρωτοβουλία αλληλεγγύης στη Μαγνησία έχουμε και από το ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη. Όπου και εδώ, όπως σωστά το θες προηγουμένως, δίνουν διευκρινήσεις για το τι ακριβώς πρέπει να συγκεντρώνεται και για το τι ακριβώς είναι καλύτερα να φέρνουν οι Βολιώτες
συγκέντρωση στο σημείο που έχει προκαθοριστεί για να γίνει τη συγκέντρωση των ειδών. Έχουμε μια πρωτοβουλία συγκεκριμένη και μετά τα όσα είδαμε με το Δημοβόλιο. Η πρωτοβουλία αλληλεγγύης μαγνησίας λοιπόν συγκεντρώνει τις τελευταίες ημέρες ήδη πρώτης ανάγκης για τους σεισμόπληκτους Τουρκίας και Συρίας. Να σημειώσουμε ότι ο φωνικός σεισμός της 6ης Φεβρουαρίου αφήνει πίσω του χιλιάδες νεκρούς, πολλούς περισσότερους τραυματίες, χιλιάδες αν όχι εκατομμύρια άστεγους, και αυτό πολύ σημαντικό. Ενώ σήμερα βρεθήκαμε στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Πλατεία Ελευθερίας πάνω από τις Μουριές, το γνωστό καφενείο της πόλης, όπου ούτως ή άλλως το τελευταίο διάστημα έχει επισημανθεί ότι εκεί μπορούν να πηγαίνουν τα είδη που θέλουν οι βολιώτες για να ενισχύσουν όλη αυτή την προσπάθεια. Ενώ παράλληλα έχει ανοίξει και τραπεζικός λογαριασμός, με την επισήμανση όμως ότι κάποιος θα πρέπει να δηλώσει ότι θέλει να ενισχύσει οικονομικά στην παράμετρο για σεισμόπληκτους όταν είναι να καταθέσει χρήματα, για να υπάρξει διευκρίνηση για το πού θα σταλούν τα χρήματα. Και από πλευράς πρωτοβουλίας αλληλεγγύης μαγνησίας μας μίλησαν για όλο αυτό το πλαίσιο που αφορά και στο τι μπορούν να πηγαίνουν εκεί στο χώρο οι βολιώτες και οι βολιώτισσες που ενδιαφέρονται να ενισχύσουν τους συνανθρώπους. Πάμε να ακούσουμε. Η Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης Μαγνησίας στηρίζει την καμπάνια αλληλεγγύης, της αλληλεγγύης για όλους, για τους σεισμόπληκτους της Τουρκίας και της Συρίας. Η καμπάνια συνδιοργανώνεται με τους γιατρούς του κόσμου, συγκεντρώνονται ήδη πρώτες ανάγκες καθώς και τρόφιμα. Σημεία συγκέντρωσης είναι τα γραφεία της Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης Μαγνησίας Γαλλίας 6 πρώτος όροφος ή καθημερινά στο καφενείο Η Μουργιά στη Γαλλίας 6. Η συγκέντρωση ειδών γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια του Φεβρουαρίου. Έχουμε μια πάρα πολύ σπουδαία δράση από το 2014 μέχρι και σήμερα. Όμως θελήσαμε όλη αυτή η δράση να μην βγαίνει και πολύ προς τα έξω. Δεν ξέρω γιατί. Πάντως έτσι αποφασίσαμε να δουλέψουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε σήμερα να μας ρωτήσετε. Βοηθάμε τους συνανθρώπους μας που είναι στη Συρία και στην Τουρκία που είχαν αυτόν τον τρομερό, το φωνικό σεισμό. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα, κουβέρτες και διάφορα πράγματα πρώτης ανάγκης προκειμένου να απαλύνουμε λίγο τον πόνο τους και την ταλαιπωρία τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που έφερε πάρα πολλά πράγματα, όχι μόνο στο Βόλο, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Θα ήθελα όμως να τονίσω, με την ευκαιρία που μου δίνετε και σας ευχαριστώ πολύ, ότι δεν χρειαζόμαστε πια μπουφάν, κουβέρτες και υπνόσακους. Έχουμε καλυφθεί από αυτά τα είδη. Άρα, καλά θα κάνουν οι βολιώτες που θέλουν να φέρουν πράγματα, να επικεντρωθούν στα τρόφιμα, στα είδη προσωπικής υγιεινής. Επίσης χρειάζονται στη Συρία, που τα προβλήματα είναι πολύ περισσότερα, χρειαζόμαστε δεξαμενές νερού και γεννήτριες για ηλεκτρικό ρεύμα. Συγκεκριμένα συγκεντρώνονται υπνόσακοι, κουβέρτες, μπουφάν, ρύζι, φακές, ρεβίθια, πληγούρι, μπισκότα, γάλατα όλων των ειδών, βρεφικές και παιδικές κρέμες, πάνες και μωρομάντιλα. Παράλληλα, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να προχωρήσει και στην κατάθεση χρημάτων σε λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα. Το όνομα του δικαιούχου, όπως γίνεται γνωστό, είναι Ταμείο Στήριξης Πρωτοβουλειών και Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την ένδειξη σεισμόπληκτη ως υποχρεωτικό πεδίο συμπλήρωσης. Μάλιστα. Πάμε, Βασίλη, τώρα να δούμε τι άλλες ειδήσεις έχουμε. Λοιπόν, να σημειώσουμε ότι στην κατεδάφιση του σπιτιού του πρώην διευθυντή της καρδιολογικής κλινικής του Αχιλοπουλίου Νοσοκομείου Βόλου, Αλέξανδρου Δούρα, που είχε αυτοκτονήσει το Σεπτέμβριο του 2020, ένα περιστατικό που είχε σοκάρει πραγματικά το Βόλο, προχωρούν τα αρμόδια συνεργεία, σύμφωνα με σχετική σήμανση, η οποία βρίσκεται αναρτημένη σε κορδέλα στην πρόσωψή του. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο έχουν παρατηρήσει και βολιώτες που έχουν περάσει από το σημείο και μας το έχουν μεταφέρει και εμείς το έχουμε δει τις τελευταίες ημέρες. Τώρα, σε τραγικές ειδήσεις, εξελίξεις, λήψη έχει σκορπίσει το Βόλο είδης της απώλειας της συνταξιούχου δασκάλας Ελένης Γούναρη Αναστασίου, σε ηλικία 78 ετών, η οποία αφήνει πίσω τη σύζυγο, παιδιά, εγγόνια και συγγενείς. Ενώ παράλληλα και στην Ανάβρα Αλμυρού υπάρχει θλίψη για την απώλεια του καθηγητή και ιδρυτή του Τμήματος Ορθόδοξης Θεολογίας του Πανεπιστημίου του Μονάχου Θεόδωρου Νικολάου, σε ηλικία 81 ετών. Mm-hmm. Τώρα, στο αστυνομικό δελτίο, να σημειώσουμε ότι υπήρξε ένα περιστατικό σοβαρό στην Αιωνία, καθώς, όπως αποκαλύπτεται, θρασίτατοι διαρρήκτες εισήλθαν εντός οικία, συγκεκριμένα εντός μονοκατοικία στην Αιωνία, τη διέριξαν, άρπαξαν χρυσαφικά μεγάλης αξίας και έγιναν καπνός. Προσδιορίζεται να έχει συμβεί περίπου 2 μέρες το περιστατικό. Με συνέπεια, η αστυνομία να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή τους. Μπούκαναν λοιπόν, άρπαξαν χρυσαφικά και έφυγαν. Μάλιστα. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με μια εκδήλωση ακόμη που έχουμε, ένα μπαζάρ για την ενίσχυση της φλόγας. Ακριβώς, τα μηνύματα πολλαπλά στο πλαίσιο των δηλώσεων που έγιναν από ανθρώπους που ευαισθητοποιούνται, βολιώτες και βολιώτισες, με αφορμή και την Παγκόσμια Μέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου, ακριβώς. Mm-hmm. Ένα μπαζάρ θα μπορούσαμε να πούμε για την ενίσχυση της φλόγας. Η τηλεόραση του Άστρα βρέθηκε χθες σε κεντρικό σημείο του Βόλου, σε ένα κατάστημα σε μπουτίκ συγκεκριμένα. Πολλά μπράβο αξίζουν στην ιδιοκτήτρια
και τους συντελεστές, αλλά και στην κυρία Τριανταφύλου από πλευράς της Φλόγα, η οποία είναι εκπρόσωπος της Φλόγα σε επίπεδο Θεσσαλίας, μας έδωσαν στίγμα και στάθηκαν στην αναγκαιότητα ενίσχυσης των ανθρώπων που έχουν ανάγκη και πόσο μάλλον των ανθρώπων που στηρίζουν τη Φλόγα, των γονέων παιδιών με ενοπλασματικές ασθένειες. Βασίλη, να σε ευχαριστήσω σένα σε αυτό το σημείο για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια, να δούμε το ρεπορτάζ. Κίνηση αλτρουισμού από ευαισθητοποιημένους βολιώτες και βολιώτισες για την ενίσχυση της Φλόγας, του Σωματείου Γονέων Παιδιών με Ενεοπλασματικές Ασθένειες. Σε γνωστή μπουτίκ του Βόλου πραγματοποιήθηκε μπαζάρ ώστε να συγκεντρωθούν ήδη για την ενίσχυση της Φλόγας, με τους υπευθύνους του καταστήματος να τοποθετούνται στην κάμερα του Άστρα για τη σημαντική πρωτοβουλία. Αυτά τα όμορφα που βλέπετε φέτος έλκουν τα όμορφα και από το παρελθόν, εδώ και 6-7 χρόνια νομίζω. Είναι ένας θεσμός, είναι κάτι τρυφερό που αφιερώνεται εκεί γύρω στην μέρα, την Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου παιδικής ηλικίας που είναι η αυριανή. Είναι, ας πούμε, σαν ένα μήνυμα ότι ναι, υπάρχει ο έρωτας, αλλά υπάρχει και ένας θείος έρωτας που αφορά τα μικρά παιδιά, τους υπερήρωες που αγωνίζονται για ζωή και υγεία. Και επειδή αυτές οι δύο μέρες είναι κοντινές, όσοι νομίζω περισσότερο έτσι ξεχυλίζει το συναίσθημα, ναι μεν καλός και ο έρωτας, και σε αυτό το πνεύμα κινούνται τα δύο αγαπημένα μου κορίτσια εδώ από το κατάστημα Νοβό σε αυτά τα χρόνια, γι' αυτό και επιλέγουν αυτές τις ημέρες. Από εκεί και πέρα να σας πω ότι είναι μια παγκόσμια ημέρα αγάπης για όλα τα παιδιά στον πλανήτη, γιατί αυτή η μέρα γιορτάζει, τιμάται μάλλον, δεν είναι γιορτή, σε όλο τον πλανήτη, για την οικογένειά τους, για τους φίλους τους, για τα αδέλφια τους, που όλοι μαζί αγωνίζονται για μακρόχρονα διαστήματα και επώδυνα, γιατί ο αγώνας είναι πολύπλοκος και δύσκολος, να ξαναβγούν πάλι στη ζωή και στην υγεία. Έκτη συνεχόμενη χρονιά, για να στηρίξουμε πάντα σε αυτό το μοναδικό στόχο που έχει η μαμά της Φλόγας. Είναι πολύ ωραίο. Είμαι και η γιαγιά της Φλόγας πλέον. Ωραία. Να έχουμε όλη υγεία, μόνο. Μάλιστα. Τώρα πάμε να συνεχίσουμε να δούμε και κάποιες άλλες ειδήσεις από τα Τρίκαλα με τη βοήθεια του Γιώργου Καραμάνη. Γιώργο, καλό απόγευμα και σε σένα. Καλό απόγευμα. Για να δούμε τώρα εδώ τι έχουμε. Ο Σύλλογος Πασχόντων από Μεσογειακή Ανεμία Τρικάλων ευχαριστεί τους αστυνομικούς. Τι ακριβώς έγινε? Ναι, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Πασχόντων από Μεσογειακή Ανεμία ευχαριστεί την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Τρικάλων και το Διοικητικό της Συμβούλιο για την ευγενική χειρονομία να διαθέσουν το 50% των μονάδων αίματος που συλλέχθηκαν από την ετήσια εθελοντική ομοδοσία τους για τις ανάγκες των Πασχόντων από Μεσογειακή Ανεμία. Η πράξη αυτή τιμά την Ένωση και τα μέλη της. Αποτελεί δε παράδειγμα άξιο προς μίμηση. Η συμμετοχή έδειξε ότι υπάρχει από μέρος της επίγνωση σπουδαιότητας της εθελοντικής ομοδοσίας. Μάλιστα, μάλιστα. Έδειξαν για άλλη μια φορά το κοινωνικό, το ανθρώπινο πρόσωπό τους εκεί οι αστυνομικοί. Συγκέντρωσαν μονάδες αίματος στο πλαίσιο ομοδοσίας και οι μισές από αυτές φιάλες δόθηκαν στο Σύλλογο Πασχόντων. Τώρα, είχαμε δύο συλλήψεις από τη Δία στα Τρίκαλα. Ναι. Για ποιο λόγο? Συνελήφθησαν χθες το βράδυ στα Τρίκαλα από αστυνομική ομάδα Δία Τρικάλων δύο άντρες. Κατά τον έλεγχο, κατελήφθησαν να κατέχουν από κοινού ποσότητα χασής βάρους 2,8 γραμμαρίων, η οποία και κατασχέθηκε. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ και πάλι μαζί σας, κυρίες και κύριοι, και πάμε να συνεχίσουμε με το σχολιασμό της πολιτικής επικαιρότητας με τη βοήθεια του συναδέλφου μου, του Ανδρέα Γιουρμετάκη, που είναι εδώ μαζί μας. Ανδρέα, καλό απόγευμα και σε σένα. Επίσης, καλό απόγευμα. Καταρχάς, να πούμε για τη Λάρισα. Μας έλεγε νωρίτερα η Σοφία Κοντοθανάση ότι έχει κλειδώσει η ημερομηνία επίσκεψης του Πρωθυπουργού στη Λάρισα στις 23 Φεβρουαρίου, κατά πόσο όλα δείχνουν. Ενώ το ρεπορτάζ λέει ότι ίσως να κατέλθηκε υποψήφιος στη Λάρισα, κάτι όμως που θα ανακοινωθεί κατά την επίσκεψή του. Ναι, αυτές οι πληροφορίες που υπάρχουν σήμερα, 23 έρχεται, πράγματι, μια ομιλία στο κλειστό γυμναστήριο. Εάν θα είναι υποψήφιος στη Λάρισα ή όχι, δεν είναι σίγουρο ακόμη. Ναι. Αλλά όπως πάρα πολύ πιθανό, θυμίζω ότι στις προηγούμενες εκλογές ήταν υποψήφιος στη Λάρισα ο Αλέξης Τσίπρας.
Και θυμίζω επίσης ότι το ψηφοδέλτιο της Λάρισας που διέρευσε χθες τον τύπο έχει 9 υποψήφιους και υπολείπονται άλλοι 2. Αλλά επειδή μιλάμε για ένα ψηφοδέλτιο 2 ταχυτήτων, δηλαδή οι 5 πρώτοι έχουν καιρό που αλωνίζουν την περιφέρεια, ολόκληρο το νομό Λάρισας, προκειμένου να μαζέψουν ψήφους, και οι άλλοι έρχονται για να συμπληρώσουν το ψηφοδέλτιο. Νομίζω ότι θα είναι και μια κάποια λύση αυτή η παρουσία του Πρωθυπουργού για να συμπληρώσει το ψηφοδέλτιο, γιατί αλλιώς θα κάθονται έξω από τα γραφεία της Νομαρχιακής και όποιον περνάει θα τον τραβάνε μέσα με το ζόρι για να τον κάνουν υποψήφιο. Δεν έχει ελπίδες κανένας δηλαδή από τους πραγματικά. Να κερδίσει κάτι από αυτή την υποψηφιότητα. Πραγματικά, όπως το περιγράφεις, 2 ταχυτήτων, ναι. Είναι άνισο αυτό, είναι άνισο όπως και να το κάνεις. Δηλαδή, κάποιος υποψήφιος καλείται να ξεκινήσει έναν αγώνα σε 2 μήνες, 3 μήνες, ενώ οι άλλοι οργώνουν. Και έχει μεγαθύρια που ο ένας είναι 20 χρόνια βουλευτής, ο άλλος είναι 10 και οι υπόλοιποι έχουν μια θητεία που δείχνει ότι οι ψήφοι τους δεν είναι πάρα πολλές. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για κάποιους να σπάσουν τα λεγόμενα φαβορί. Επομένως, ίσως ο Πρωθυπουργός συμπληρώσει λόγω του ότι δεν υπάρχουν άλλοι ενδιαφερόμενοι τη θέση. Δύο θα βρουν με το ζόρι να τους βάλουν, ελπίζω. Αλλά νομίζω ότι θα σηματοδοτήσει το ενδιαφέρον του για τον αγροτικό κόσμο, αν και υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες. Ναι. Η πληροφορία έλεγε ότι πιθανότατα να πολιτευτεί στη Βόρεια Ελλάδα, Καστοριά ή Κοζάνη που βρέθηκε χτες, γιατί για να δείξει το ενδιαφέρον του για αυτές τις περιοχές, όπως είναι το κλισέ, αλλά στην ουσία για να σταματήσει την ανάσχεση, για να ανασχέσει μάλλον ψήφους οι οποίοι φεύγουν προς τα άκρα δεξιά και κυρίως προς το κόμμα του Βελόπουλου, το οποίο πάει καλά στη Βόρεια Ελλάδα, πάει καλύτερα από ό,τι στην υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί εκεί είναι ο μεγαλύτερος αριθμός ανεμβολίας των καιροσόφυλων. Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα, με ενημερώνουν τώρα, μπορεί ο Νίκος Ζιγούρης. Τώρα μπορεί να βγει ο Νίκος Ζιγούρης. Τώρα μπορεί. Ωραία. Αντρέα, αν θες και εσύ μαζί εδώ να παρακολουθήσουμε ένα βολιώτη, τον Νίκο Ζιγούρη, γιατί τον πετυχαίνουμε με την επιστροφή του στη χώρα από την σεισμόπληκτη Τουρκία και έχουμε γενικά έτσι προσπαθήσει εδώ και αρκετή ώρα να συνδεθούμε μαζί του. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά έχουμε καταφέρει να έχουμε σύνδεση μαζί του. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στην ΑΓΕΤ, αλλά και μέλος των εθελοντών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Μαγνησίας. Νίκο Ζιγούρη, καλό απόγευμα. Καλησπέρα σας. Πού σε συναντούμε αυτή την ώρα? Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο, όπου έχουμε σταματήσει για να κάνουμε την μετάβαση από την Κωνσταντινούπολη πίσω στη Θεσσαλονίκη. Είσαστε λοιπόν Κωνσταντινούπολη. Σωστά. Μάλιστα. Επομένως, έχετε ολοκληρώσει εσείς την δική σας έτσι επιχείρηση στα συντρίμια της Τουρκίας, αναζητώντας ζωή. Εχθές το μεσημέρι μαζέψαμε τον εξοπλισμό μας. Ήμασταν από τους τελευταίους που φύγαμε από το ΚΑΜ και ξεκίνησε το ταξίδι της επιστροφής από την Γιαμάν για Κωνσταντινούπολη. Και σήμερα το απόγευμα το πετάμε για Θεσσαλονίκη. Σταματούν τώρα πια όλες οι επιχειρήσεις για εντοπισμό ανθρώπινων ζώων μέσα στα συντρίμια? Ήδη τις τελευταίες 2 ημέρες οι επιχειρήσεις αρχίζουν και ευθύνουν. Ήδη, όπως σας είπα, ομάδες έχουν αποχωρήσει. Ήμασταν από τις τελευταίες που αποχωρήσαμε από το χώρο. Εξακολουθούν βέβαια οι μπουλντόζες που έχουν μπει εδώ και 3 ημέρες στα χαλάσματα. Και με αυτόν τον τρόπο συνεχίζουν να υπάρχουν κάποιο τύπο αναζητήσεις, μπορούμε να πούμε, αλλά στην ουσία είναι καθάριση, δυστυχώς. Μάλιστα. Πάντως ήταν συγκλονιστικές οι στιγμές που κι εσείς φαντάζομαι ζήσατε με ανθρώπους που κατάφεραν να επιβιώσουν καταπλακωμένοι από σίδερα και μπετό και βγήκαν στο φως μετά από πάρα πολλά 24 ώρα. Ισχύει. Και δυστυχώς, καταρχήν να σας πω ότι το τουρκικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη μας έχει αναγνωρίσει 3 διασώσεις.
εκ των οποίων οι δύο, ήταν οι δύο κοπέλες μαζί. Δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει και συγγένεια κιόλας. Και άλλο ένα κοριτσάκι μικρής ηλικίας. Βρισκόμασταν στο χώρο, δεν ξέρω αν με ακούτε. Σε ακούμε μια χαρά, ναι. Ωραία. Βρισκόμασταν στο χώρο και συνεργαζόμασταν με τα τουρκικά συνεργεία. Μάλιστα στις δύο κοπέλες ο αποκλεισμός έγινε αποκλειστικά με δικό μας εξοπλισμό. Και όσον αφορά το κοριτσάκι, προσπαθούσαμε για ένα 24ωρο, μια ολόκληρη ημέρα και ένα ολόκληρο βράδυ επιχειρούσαμε μαζί με άλλους συναδέλφους, όπου τελικά είχε αίσια καταληψή. Βέβαια είχαν μπει βουλντόζες ήδη, αλλά είχαμε βάλει μισά υποστηλώματα και έτσι είχαμε μια αίσια κατάληψη και για ένα μικρό παιδί, για ένα μικρό κοριτσάκι. Δυστυχώς όμως όλο αυτό το επικρατεί εκεί. Μιλάμε για ένα τραγικό σκηνικό, έχει στηθεί εκεί πέρα κάτω. Μιλάμε για ένα πληθυσμό μιας πόλης 280.000 κατοίκων, mm-hmm. από όπου περίπου το 40% έχει εξαφανιστεί κάτω από τα ερείπια. Άρα ακόμη και μια επιτυχία δεν σου αφήνει το περιθώριο να τη χαρίσει. Μάλιστα. Νίκο Ζιγούρη, σε ευχαριστούμε θερμά για αυτή την επικοινωνία που είχαμε. Με το καλό να επιστρέψετε όλοι. Σε ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Αντρέα, ευχαριστώ και σένα για την υπομονή σου, αλλά θέλαμε έτσι να πάρουμε μια εικόνα. Αλλή μόνο. Ναι. Ήταν και δύσκολη άλλωστε η σύνδεση γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τον Αντρέα τον Γερμετάκη. Αντρέα μου, έλα. Στα δικά μας τώρα. Ξέρεις, αποσυντονίζουν τώρα αυτές τις στιγμές, έτσι, μόνο που σκεφτόμαστε που ήταν αυτοί οι άνθρωποι και τι προσπαθούσαν τόσες ημέρες να κάνουν και αυτό που μόλις ακούσαμε, ότι βγάζεις κάποιους ανθρώπους, αλλά είναι τέτοια η φρίκη που δεν σε αφήνει αυτό να χαρείς. Και ειδικά όταν μπροστά σου βλέπεις νέα άτομα, μικρά παιδιά. Λοιπόν, τι λέγαμε. Γι' αυτό και άλλαξε όλη η ατζέντα της επικαιρότητας, γιατί μπροστά στα μεγάλα, έτσι, αντιλαμβάνεται, δεν έχουν καμία αξία τα υπόλοιπα. Έτσι. Όταν θα μετρήσεις δεκάδες χιλιάδες νεκρούς σε μια μέρα, όταν βλέπεις ανθρώπους να απελευθερώνονται μετά από 7 μέρες κρατώντας το χέρι του αγαπημένου τους, ο οποίος έχει χάσει τη ζωή, εντάξει, νομίζω ότι περιτεύει οποιασδήποτε άλλης μορφής αντιπαράθεση. Αυτό δεν το ζούμε με την πανδημία. Στην ουσία δεν περιμένουμε πότε θα βγάλει καλό καιρό, πότε θα πάει ο καλός ο καιρός για να βγούμε έξω, να χαρούμε τις μέρες που χάσαμε. Mm-hmm. Γιατί καταλαβαίνουμε mm-hmm. ότι δεν είναι η ζωή για να χάνεις μέρες. Mm-hmm. Σκέψου ότι αυτοί οι άνθρωποι είδαν τη ζωή τους να τελειώνει κάποιοι, τη ζωή των διπλανών τους να τελειώνει κάποιοι άλλοι, των συγγενών τους, και θα αρχίσουν τα τραύματα τώρα τα ψυχολογικά να λειτουργούν είτε στους αστέγους είτε στους ανθρώπους που έχουν χάσει τους δικούς τους ανθρώπους και να τους ταλαιπωρούν σε μια ολόκληρη ζωή. Αυτά δεν είναι μικρά πράγματα. Οπότε εμείς άνετα μπορεί να τσακωνόμαστε για το αν μας χρειάζεται ο ένας ή ο άλλος πολιτικός για να μας φτιάξει τη ζωή. Αλλά ξαφνικά αποκτάει τελείως διαφορετική διάσταση σε σχέση με την καθημερινότητα και με την κανονικότητα αυτό το πράγμα. Τώρα για το ψηφοδέλτιο, συζητούσαμε για το ψηφοδέλτιο στη Λάρισα, αλλά εκτός των ψηφοδελτίων και επειδή πια πλησιάζουν πολύ κοντά οι κάλπες, φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει βρει τελικά τον απαιτούμενο δημοσιονομικό χώρο για να αρχίσει να αντιμετωπίζει έτσι πιο θετικά αιτήματα μεγάλων κοινωνικών ομάδων. Ακούσαμε τις εξαγγελίες χθες του Πρωθυπουργού για τους συνταξιούχους, για ένα έκτακτο επίδομα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν, είναι πολλά. Βρέθηκε δημοσιονομικός χώρος. Ναι, κοίταξε να δεις. Θυμάσαι τη Μέγκα Μπάνκα που έπαιζε ο Πολυχρονίου κάποτε στη Μέγκα με τη Μενεγάκη δίπλα. Που τη θυμήθηκε, σωστά. Μοίραζε εκατομμύρια. Ναι. Κανένας δεν ήταν που βρέθηκαν αυτά τα λεφτά. Από την ώρα που μοίραζε εκατομμύρια, όλοι μαζευόντουσαν και τα παίρναν. Το έβλεπε εσύ από την τηλεόραση του σπίτι σου και νόμιζε ότι θα πάρεις κι εσύ. Ή αν δεις την εκπομπή του Ευαγγελάτου μετά από σένα το απόγευμα, εκεί που κλαίει για τους πεσόντες του σεισμού, μετά δείχνει και 8 χιλιάρικα και λέει, ελάτε τώρα να πάρετε τα 8 χιλιάρικα. Λοιπόν, ζούμε μία περίοδο μέγκα μπάνκα στην Ελλάδα. Ο Μητσοτάκης μοιράζει χρήματα. Στο μυαλό όλων μας είναι ότι είναι προεκλογικά τα χρήματα και δεν μπορεί να μην είναι προεκλογικά.
όταν έρχονται λίγες μέρες πριν από τις εκλογές. Υπάρχει μια αντιπολίτευση που το επισημαίνει αυτό, ότι είναι προεκλογικά, αλλά αντί να πει ότι πρέπει να μαζευτούμε, λέει ότι αν ήμουν εγώ θα έδινα περισσότερα. Γι' αυτό λέω ότι είμαστε στη φάση της Mega Banka τώρα. Είμαστε στη φάση που, όπως πολύ ωραία το περιγράφει ο Γιαννακίδης σήμερα στα Νέα, όταν γίνεται ένα πάρτι και μοιράζουν, οι πολίτες καθόμαστε σαν τις γάτες κάτω το τραπέζι και περιμένουμε να πέσει το ψαράκι το πουλιό του διάλειμμα για να φάμε κάτι κι εμείς. Λοιπόν, αυτό είναι. Πάντως, πού βρέθηκε τώρα, είναι να απορείς, πού βρέθηκε τώρα αυτός ο χώρος, πού βρέθηκαν αυτά τα κονδύλια να καλύψουν αυτές τις ανάγκες, όταν ήταν πριν από λίγους μήνες και οποιοδήποτε αίτημα έμπαινε, ακόμη και έναντι της ακρίβειας ή από επαγγελματικές ομάδες μείωση φόρων ή οτιδήποτε άλλο, έλεγε ο Υπουργός Οικονομικών, όπ, δεν θα πάμε στα βράχια, δεν υπάρχουν περιθώρια. Τώρα, πώς όλα ξαφνικά βρέθηκαν? Κοίταξε, η λέξη κλειδί, την είπες τρεις φορές, η φράση κλειδί είναι δημοσιονομικός χώρος. Ναι, τι γιατί. Είναι πολύ, πολύ ωραία λέξη, γιατί, πώς το λένε, είναι διαφορετικό να πεις λεφτά υπάρχουν, όταν μάλιστα ένας πρωθυπουργός έχει τιμωρηθεί γιατί το είπε. Ναι, το λες πιο εκλεπτισμένα τώρα, έτσι. Λες, υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Ναι. Πολύ ωραίο, δηλαδή, κανένας δεν σε παραπέμπει. Ψάξε εσύ τώρα και βρες τι είναι αυτός ο δημοσιονομικός χώρος. Λοιπόν, ναι. Ο δημοσιονομικός χώρος λοιπόν υπάρχει γιατί είναι εκλογές. Αυτό συνέβαινε πάντα στην Ελλάδα. Κάθε εκλογές βρισκόταν ένας δημοσιονομικός χώρος. Η αλήθεια είναι ότι αυτόν τον δημοσιονομικό χώρο κάποιοι τον πληρώνουν. Και συνήθως τον πληρώνουν οι ίδιοι που εισπράττουν αμέσως μετά. Έτσι είναι υπό την, θα έλεγε κανείς, με έναν αστερίσκο, ότι η πανδημία βοήθησε πάρα πολύ την παρούσα κυβέρνηση. Τη βοήθησε γιατί ξαφνικά σταμάτησαν οι δεσμεύσεις οι δημοσιονομικές των Ευρωπαίων. Δεν λογοδοτεί όπως θα έπρεπε να λογοδοτεί αν ζούσαμε περίοδο κανονικότητας. Ναι. Έχει αρθεί κάθε μέτρο που θα έβαζε φρένο στην υλοποίηση προϋπολογισμών μαξιμαλιστικού χαρακτήρα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν δοθεί και τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία είναι τρελά ποσά. Μιλάγαμε για 70 δισεκατομμύρια ευρώ σαν άθροισμα την περίοδο της πανδημίας, mm-hmm. όταν ακριβώς ερχόντουσαν τα μεγάλα νούμερα να ταράξουν την καθημερινότητά μας. Αυτά λοιπόν τα χρήματα υπάρχουν. Εκείνο που πρέπει να έχει κανείς στο μυαλό του, ωστόσο, είναι ότι ελλείψει πλέον του δημοσιονομικού ελέγχου από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Αλλά κάποια στιγμή θα είναι οι αγορές εκείνες οι οποίες θα κρίνουν αν έκανες αυτό που έπρεπε ή αν έκανες εκείνο που δεν έπρεπε. Γιατί δεν θα υπάρχει ένας προληπτικός έλεγχος πριν σου κλείσουν την γκάνουλα οι αγορές. Mm-hmm. Αυτός που θα ασκούνταν από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά τώρα θα βρεθείς αντιμέτωπος με τις αγορές και αν δεν είσαι αυτός που πρέπει, θα κινδυνεύσεις να ξαναζήσεις καταστάσεις που σε έζησες και δεν σου άρεσαν. Άρα λες θέλει μια προσοχή και όχι να μας παίρνει χαρά τώρα γιατί έρχονται μπροστά οι κάλπες και να νομίζουμε ότι μπορούμε να τα λύσουμε όλα. Εύχομαι αυτοί που κρατάνε, που έχουν δυνατότητα να ανοίγουν τη βρύση από την οποία πέφτουν λεφτά και να την κλείνουν, να την ανοίγουν γνωρίζοντας τις συνέπειες του ανοίγματος και να την ανοίγουν τόσο όσο δεν θα ξεχυλίσουμε κάποια στιγμή, δεν θα έχουμε πρόβλημα. Άραστε. Ελπίζω ότι αυτό θα γίνει. Γιατί θέλω να πιστεύω ότι έχουμε πάρει και ένα μάθημα στην περίοδο των... Καθόλου μικρό, μόνο. Λοιπόν. Μάλιστα. Αντρέα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα εμείς πάμε να συνεχίσουμε και πάμε ζωντανά να συνδεθούμε, γιατί θα επιμείνουμε λίγο σε αυτό το θέμα. Χρειάζεται, νομίζω, να έχουμε έτσι πιο καλή ενημέρωση όλοι μας. Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με το χώρο απέναντι από το Δημαρχείο Βόλου, εκεί όπου είναι η Ιωάννα Μπουροπούλου, τη βλέπουμε εδώ, και πίσω της
Πολλές σκούτες, μεγάλες σκούτες με είδη που συγκεντρώνονται τις τελευταίες ώρες από πολλούς πολίτες για να συγκεντρωθεί το απαιτούμενο υλικό για να σταλεί στην Τουρκία. Ιωάννα, καλό απόγευμα. Καλησπέρα Βάσο, καλησπέρα και στους τηλεθέατες. Όπως είπες και εσύ, πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό το θέμα, γιατί είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία που ανέλαβε ο Δήμος Βόλου και άλλοι φορείς στη Μαγνησία και σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, να πούμε, να συγκεντρώσουν ήδη για τους σεισμόπληκτους της Τουρκίας και της Συρίας. Από χθες λοιπόν ο Δήμος Βόλου, σε συνεργασία με όλους τους φορείς που συνεργάζεται, ξεκίνησε να μαζεύει ήδη πρώτης ανάγκης, κλινοσκεπάσματα, τρόφιμα, ήδη ατομικής υγιεινής, μάσκες, φάρμακα, για να τα στείλει αύριο στην Τουρκία και στη Συρία. Βλέπετε εδώ πέρα στα πλάνα που μας δίνει ο Κώστας ότι έχουν μαζευτεί πραγματικά δεκάδες σκούτες από χθες το πρωί και θα συνεχίζονται να μαζεύονται μέχρι και το απόγευμα. Όση ώρα είμαστε εμείς εδώ πέρα, οι εθελοντές εργάζονται συνεχώς ώστε να συσκευάσουν, να βγάλουν από τις σακούλες τα πράγματα και να τα βάλουν στις ανάλογες σκούτες, να γράψουν αυτά που πρέπει να γράψουν για να μεταφερθούν. Δεν ξέρω αν φαίνονται εδώ πέρα όλες οι σακούλες που έχουν φέρει εθελοντές, και να πούμε ότι όση ώρα είμαστε εμείς εδώ πέρα έχουν έρθει πραγματικά δεκάδες άνθρωποι με σακούλες, προσφέροντας το οτιδήποτε, είτε πράγματα που είχαν στο σπίτι είτε πράγματα που αγόρασαν για να τα φέρουν ειδικά για αυτό τον σκοπό. Μιλώντας με τους εθελοντές, μας ενημέρωσαν ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση τόσο του κόσμου όσο και των επαγγελματιών του Βόλου που βοήθησαν στο να στηθεί αυτή η πρωτοβουλία, να στηθεί έτσι όπως πρέπει για να βοηθήσουμε όσο περισσότερο κόσμο μπορούμε, και τα κουτιά είναι προσφορά επαγγελματιών του Βόλου, γιατί καταλαβαίνουμε ότι ήταν πολύ μεγάλο το κόστος και για τον ίδιο το Δήμο το Βόλου να αναλάβει την συσκευασία, και φυσικά να τονίσουμε τη σημασία των εθελοντών που δουλεύουν για να συσκευάσουν πάρα πολλές ώρες αυτά τα είδη. Μάλιστα. Τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, δεν έχουμε συναντήσει κάποιον από τους δημότες που προσέρχονται στο χώρο για να αφήσουν οτιδήποτε και εκείνοι θεωρούν πως μπορούν να βοηθήσουν. Δεν υπάρχει, θέλω να πω. Αυτή τη στιγμή οι εθελοντές έχουν βγει για λίγη ώρα έξω και όσοι προσέρχονται αφήνουν τα πράγματά τους έξω. Να πούμε ότι υπάρχει και μία δεύτερη αίθουσα στο πίσω μέρος, δεν ξέρω αν μπορούμε να το δείξουμε, όπου μαζεύονται τα τρόφιμα εκεί πέρα, που είναι εξίσου μεγάλες οι ποσότητες που έχουν συγκεντρωθεί. Μάλιστα. Πρέπει να είναι όμως τρόφιμα, να το πούμε πάλι, Ιωάννα, μακράς διάρκειας, έτσι. Σωστά. Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Και από την άλλη, υπνόσακοι, κουβέρτες, φακούς θα χρειαστούν. Σκηνές, φάρμακα, ακριβώς. Παιδικές πάνες θα χρειαστούν, ήδη ατομικής υγιεινής, και τρόφιμα, ξηρά τρόφιμα μακράς διάρκειας. Είναι τα πρώτα που έχουν ζητηθεί από τις πληγήσεις σεισμόπληκτες περιοχές, και έχει στηθεί αυτή πολύ μεγάλη αλυσίδα από όλη σε όλη τη χώρα μας, και φυσικά και από εδώ, από τον Βόλο, με κάλεσμα της Δημοτικής Αρχής. Έχει ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια από χθες. Βλέπουμε πόσα ήδη έχουν συγκεντρωθεί και θα ολοκληρωθεί, Ιωάννα, σήμερα στις 8 περίπου. Σήμερα στις 8 το απόγευμα είναι η καταληκτική ώρα όπου θα σταματήσουν ο κόσμος να φέρνει τα είδη πρώτης ανάγκης, και να πούμε ότι αύριο θα ξεκινήσει από εδώ πέρα φορτηγό σε συνεργασία με παγκόσμιο οργανισμό για να μεταφερθούν απευθείας τα πράγματα στις δύο σεισμόπληκτες χώρες. Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε όσοι μας παρακολουθούν και όσοι μπορούν να βοηθήσουν, μέχρι τις 8 στο χώρο απέναντι από το Δημαρχείο του Βόλου. Ιωάννα μου, σε ευχαριστώ θερμά, και εσένα και τον Κώστα, για τη ζωντανή αυτή σύνδεση. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Εμείς τώρα που πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε εδώ και πάλι μαζί σας, κυρίες και κύριοι, και τώρα πάμε σε αυτό το σημείο ζωντανά να συνδεθούμε και να συνομιλήσουμε με την 23χρονη βολιώτισσα φοιτήτρια και πολύ έτσι γνωστή αθλήτρια κοπηλασίας, την Έλενα Αγιώτη,
που φοιτεί στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, εκεί όπου ένας ένοπλος, σε μανιακός θα λέγαμε, ένας ένοπλος μανιακός εισέβαλε στο χώρο του Πανεπιστημίου και άνοιξε πυρ με αποτέλεσμα 3 άτομα να χάσουν τη ζωή τους και 5 να τραυματιστούν σοβαρά. Η Έλενα Γιώτη είναι εδώ μαζί μας για να συνομιλήσουμε με εκείνη που έζησε αυτές τις στιγμές της απόλυτης φρίκης. Έλενα, καλό απόγευμα. Καλησπέρα. Καταρχάς, πάρα πολύ χαιρόμαστε και εμείς και κυρίως όλοι οι δικοί σου άνθρωποι που είσαι σώα και ασφαλής, που κατάφερες και γλίτωσες από όλον αυτό τον πανικό, από αυτή την πολύ μεγάλη τραγωδία. Ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς ήταν μια τραγωδία για όλους μας εδώ στο Πανεπιστήμιο. Χάθηκαν αθώες ζωές, όπως είπατε, 3 άτομα έχασαν τη ζωή του και άλλα 5 τραυματίστηκαν σοβαρά. Mm-hmm. Ο ένοπλος ήταν περίπου 43 χρονών, εκτός του Πανεπιστημίου, με ψυχολογικά προβλήματα και τη Δευτέρα το βράδυ άνοιξε πυρ στο Πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να σκοτώσει τα 3 άτομα και να τραυματίσει τα άλλα 5 άτομα. Mm-hmm. Στο τέλος κατέληξε να σκοτώσει τον εαυτό του. Αλλά αυτό έχει αφήσει ένα μεγάλο τραύμα στο πανεπιστήμιο. Που την ώρα, της, τώρα προσπαθώ... την ώρα που εισέβαλε μέσα στους πανεπιστημιακούς χώρους, Έλενα, ήταν σχετικά νωρίς το βράδυ για εσάς εκεί, έτσι? Ήταν στις 8 και 4 όλα ξεκίνησαν το mm-hmm. απόγευμα, mm-hmm. Όπου κάποιες τάξεις ακόμα είχαν μαθήματα. Δεν ήμουνα σε κάποιες από αυτές τις τάξεις, ήμουνα στο σπίτι μου, ήμουνα αρκετά ασφαλή εκεί που ήμουνα. Mm-hmm. Αλλά έτυχε να ήταν άτομα τα οποία γνώριζα σε εκείνα τα κτίρια και στις τάξεις. Μάλιστα. Και είναι και μεταξύ των τραυματιών ή των παιδιών ή των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους? Μία κοπέλα η οποία γνώριζα είναι μέσα στους τραυματίες, αλλά δεν έχει χάσει τη ζωή της. Δεν διατρέχει κίνδυνο, ωστόσο είναι καλά οι τραυματίες? Μερικοί είναι καλά, μπήκαν κατευθείαν σε χειρουργείο, κατευθείαν μετά Δευτέρα το βράδυ. Κάποιοι ακόμα προσπαθούν να σωθούν. Εσύ και άλλοι συμφοιτητές σου ήσασταν σε διαφορετικούς χώρους. Εσύ μας λες ότι ήσουν μέσα στο σπίτι σου, ωστόσο ακούγατε αυτούς τους πυροβολισμούς που ασταμάτητα έπεφταν στο χώρο, έτσι? Όχι, δεν ακούγαμε πυροβολισμούς, να πω την αλήθεια. Ναι. Εγώ ήμουν περίπου 1,5 χιλιόμετρο μακριά, επειδή το Πανεπιστήμιο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ναι. Ήμουν περίπου 1,5 χιλιόμετρο μακριά από το συμβάν, mm-hmm. αλλά ακούγαμε περιπολικά και το ελικόπτερο της αστυνομίας, το οποίο ήταν από πάνω μας. Mm-hmm. Το πιο τρομακτικό ήταν ότι μπορούσαμε να ακούμε live τι λένε οι αστυνομικοί και υπήρχε μία παραπληροφόρηση μέσα σε αυτό, δηλαδή, γιατί πολλοί φοιτητές φοβόντουσαν και καλούσαν την αστυνομία λέγοντας ότι υπάρχουν πυροβολισμοί σε αυτό το κτίριο, κάτι το οποίο δεν ίσχυε. Και αυτό ήταν το πιο μεγάλο... Εσείς με ποιο τρόπο μπορούσατε και ακούγατε live τα όσα συνέβαιναν? Υπήρχε ένα link το οποίο μας είχαν στείλει. Μάλιστα, σας είχαν στείλει δηλαδή από τις αρχές προειδοποίηση. Ναι, μας είχαν στείλει από το Πανεπιστήμιο προειδοποίησης. Μας στέλνανε όλη την ώρα. Και τι σας έλεγαν? Να μην μετακινηθείτε από το χώρο σας, φαντάζομαι. Ναι, μας έλεγαν να μην μετακινηθούμε από το χώρο μας, να ακολουθούμε τι λέει η αστυνομία ακριβώς και όσο να είναι μακριά από παράθυρα και χώρους ανοιχτούς. Κατά συνέπεια, με αυτή την προειδοποίηση σας δίνουν και ένα link για να ακούτε πώς εξελίσσονται αυτά τα γεγονότα, για να γνωρίζετε κι εσείς πώς συμβαίνει αυτό. Όχι, αυτό το έστειλε μία συναθλητριά μου στην ομαδική η οποία έχουμε. Δεν ξέρω πώς το βρήκε, αλλά μπορούσαμε να ακούσουμε ακριβώς τι γινότανε. Πόση ώρα διήρκεσε όλο αυτό, δηλαδή πόση ώρα εσείς ζήσατε με το φόβο, περιμένοντας όλο αυτό να τελειώσει, που γινόταν γύρω σας? Δεν είχατε ακριβώς όλη την εικόνα του τι συνέβαινε, αλλά καταλαβαίνατε ότι συνέβαινε κάτι πολύ σοβαρό. Ναι, καταλαβαίναμε ότι γινόταν κάτι πολύ σοβαρό και αυτό διάρκησε από τις 8 και 4 το απόγευμα μέχρι τις 12.30 το βράδυ. Τόσες ώρες. Εξημερώμα το πρωί. Περίπου 4 ώρες διάρκησε αυτό.
αλλά ο δράστης πυροβόλησε στα δύο κτίρια. Ξεκίνησε με το πρώτο κτίριο, το οποίο σκότωσε δύο άτομα, και μετά πήγε στο δεύτερο κτίριο και σκότωσε ένα άτομο. Και μετά έφυγε προς την πολιτεία του Λάνσινγκ, η οποία είναι περίπου 15 λεπτά με το αμάξι, περπατώντας, και τον βρήκαν εκεί στις 12 και τέταρτο περίπου. Μάλιστα. Επομένως υπήρχε χρονική απόσταση ανάμεσα στον πυροβολισμό που απέβησαν μοιραία για τις ζωές ανθρώπων από τους δύο πρώτους πυροβολισμούς μέχρι και τον τρίτο άνθρωπο που σκότωσε. Δηλαδή μετακινούνταν από χώρο σε χώρο ο δράστης. Ναι, έφυγε και πήγε σε δύο διαφορετικά κτίρια. Παράδειγμα, οι δύο πρώτοι ήταν σε ένα κτίριο και ο τρίτος ήταν σε ένα διαφορετικό κτίριο. Αλλά ήταν πολύ κοντά μεταξύ τους αυτά τα δύο κτίρια, ήταν σχεδόν δίπλα. Κατά συνέπεια, εσείς 4 ώρες χρειάστηκε να μείνετε με κλειστά τα παντζούρια και κλειδωμένοι έτσι σε ένα χώρο, να μην μετακινηθείτε καθόλου και να περιμένετε πότε θα δοθεί το σήμα ότι όλο αυτό έχει λάβει τέλος και ότι είσαστε ασφαλείς για να ανοίξετε πάλι πόρτες και παράθυρα, Έλενα. Ακριβώς. Είμαστε κλεισμένοι μέσα στο σπίτι μέχρι να περιμένουμε την ειδοποίηση της αστυνομίας ή του Πανεπιστημίου να δούμε τι συμβαίνει. Εσύ την ίδια ώρα είχες επικοινωνήσει με δικούς σου στην Ελλάδα για να τους πεις ότι είσαι ασφαλής? Εγώ είχα επικοινωνήσει προσωπικά με την αδελφή μου, της είχα στείλει κάποιο μήνυμα. Στην Ελλάδα ήταν εξημερώματα, οπότε δεν ήθελα να αναστατώσω τους γονείς μου με το γεγονός που γινόταν από τη στιγμή που ήμουν ασφαλής και ήμουν στο σπίτι μου. Αφού όλα τελείωσαν και ο δράστης σκοτώθηκε, κάλεσα τη μαμά μου και την ενημέρωσα ότι είμαι ασφαλής και έγινε αυτό και αυτό, γιατί ήξερα ότι την επόμενη μέρα θα σηκωθεί και θα δει τα νέα και θα ανησυχήσει. Περιττό να ρωτήσω για τα συναισθήματα των γονιών σου, έτσι, απέναντι σε όσα βίωσες εσύ και πολλοί ακόμη συμφοιτητές σου. Εννοείται, ήταν δύσκολο για όλους μας και περισσότερο για τους γονείς μου, οι οποίοι είναι αρκετά χιλιόμετρα μακριά και δεν μπορούν να... Δεν καταλαβαίνουν ακριβώς πώς είναι, οπότε ανησυχούν και λίγο περισσότερο. Απλά θέλω να ξέρουν ότι είμαι ασφαλής. Χαιρόμαστε πάρα πολύ, για άλλη μια φορά σου το λέω, Έλενα, που είσαι καλά και πάντα να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ θερμά. Σε ευχαριστώ θερμά, κορίτσι μου. Να είσαι καλά. Γεια σας. Λοιπόν, ακούσαμε και τις περιγραφές της 23χρονης φοιτήτριας. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα ακόμη θέμα. Πάμε λίγο να δούμε έτσι πιο αναλυτικά τι συνέβη σήμερα με την απεργία των εκπαιδευτικών. Ο κύριος Δημήτρης Παπαποστόλου, ο πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων στη Λάρισα, είναι εδώ μαζί μας. Κύριε Παπαποστόλου, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Πράγματι, ήταν ένα τραγικό γεγονός αυτό που προηγουμένως να κάνονται νέα απεργία σε ένα πανεπιστήμιο και δυστυχώς η βία υπάρχει, ειδικά στις ΗΠΑ. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια φαινόμενα. Έχετε απόλυτο δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο. Στην 24ωρη απεργία τώρα των εκπαιδευτικών στην δική μας χώρα, κύριε Παπαποστόλου, καταρχάς είχε συμμετοχή, τι στοιχεία έχουμε? Ναι, πράγματι είχε μια μεγάλη συμμετοχή. Φτάσαμε στο 50% στην 24ωρη απεργία και παράλληλα είχαμε και μεγάλη συμμετοχή στην απεργιακή συγκέντρωση. Μιλάμε ότι πάνω από 500 συνάδελφοι βρέθηκαν στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. Είναι από τις λίγες κινητοποιήσεις που έχουμε και μεγάλη συμμετοχή στην απεργία. Είχαμε και στην πρώτη τον περασμένο χρόνο για την αυτοαξιολόγηση και τώρα είχαμε και μεγάλη συμμετοχή στην συγκέντρωση. Οι εκπαιδευτικοί έστειλαν ένα μήνυμα στο Υπουργείο Παιδείας, όχι ότι δεν θέλουν την αξιολόγηση. Είναι υπέρ μιας αξιολόγησης παιδαγωγικής, ανατροφοδοτικής και... αλλά δεν είναι όμως υπέρ μιας αξιολόγησης που φέρνει το Υπουργείο Ατομική Αξιολόγηση που κατηγοριοποιεί τους εκπαιδευτικούς. Ναι, αλλά διαρκώς βλέπουμε όμως αντιδράσεις για την αξιολόγηση, κύριε Παπαποστόλου. Τελικά θα γίνει, δεν θα γίνει, θέλετε, δεν τη θέλετε, την κάνει σωστά το Υπουργείο, δεν την κάνει. Δεν έχουμε καταλάβει τόσα χρόνια για αξιολόγηση μιλάμε. Ναι, προσέξτε λίγο. Μιλάμε τώρα για τη σημερινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, την κυρία Κεραμέως, η οποία μονομερώς αποφασίζει. Αρκεί να σας αναφέρω ότι στις 18 πήρε τηλέφωνο στις 10 η ώρα να ευχηθεί στον πρόεδρο της Δασκαλικής Ομοσπονδίας, ο οποίος γιόρταζε, και στις 1 η ώρα του είπε ότι κατεβάζει πολυτροφολογία για την αξιολόγηση. Είναι γεγονός ότι δεν υπάρχει κανένας διάβλος επικοινωνίας με την κυρία Υπουργό. Όλα αυτά τα χρόνια, τα 4 χρόνια
που η ίδια είναι στο, έχει τα ενία του Υπουργείου Παιδείας, νομοθετεί μονομερός, δεν ρωτάει κανέναν, έτσι έχει τους συμβούλους της και αποφασίζει. Το ίδιο έκανε και με την αυτοαξιολόγηση. Πρέπει να ξέρετε ότι η αυτοαξιολόγηση υπήρχε από την προηγούμενη κυβέρνηση, από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ήθελε όμως και εκεί να βάλει τη δική της φραγίδα, να κατηγοριοποιήσει τα σχολεία, να βάλει την εξωτερική αξιολόγηση και δημιουργεί εντάσεις με τους εκπαιδευτικούς. Και πραγματικά να σας πω την αλήθεια ότι προσωπικά δεν περίμενα δύο μήνες πριν την εκλογική διαδικασία, τις βουλευτικές εκλογές, θα έφερνε την ατομική αξιολόγηση, γιατί δεν έκανε κανένα διάλογο. Ναι, μεν είχε δεσμευτεί στο πρόγραμμά της, όπως βγαίνει συνέχεια και λέει, αλλά δεν έκανε κανέναν ουσιαστικό διάλογο, λοιπόν. Τόσα χρόνια, λοιπόν, δεν αναγνωρίζει το έργο των εκπαιδευτικών και ειδικά μέσα στην πανδημία με την τελεκπαίδευση, όπου υπήρχε αξιολόγηση από τους ίδιους τους γονείς τόσους μήνες. Δεν έχουμε καμιά οικονομική αναβάθμιση. Όλοι παίρνουν και καλώς παίρνουν, έτσι δεν είναι. Εγώ δεν είμαι της λογικής, δεν πρέπει να παίρνουν. Φυσικά και πρέπει να παίρνουν. Αλλά οι εκπαιδευτικοί όμως, οι μισθοί τους είναι καθυλωμένοι εδώ και 10 χρόνια. Όταν αναγνωρίζεις λοιπόν το έργο, το αναγνωρίζεις στα λόγια, πρέπει να το αναγνωρίσεις και στην πράξη. Εσείς τώρα θα συνεχίσετε τις κινητοποιήσεις, τι κλίμα υπάρχει? Κοιτάξτε να δείτε, είναι γεγονός ότι σε όλη την Ελλάδα υπήρχε μια μεγάλη συμμετοχή. Στάθηκε ένα μήνυμα. Εκείνη που πρέπει να λάβει το μήνυμα είναι η πολιτική ηγεσία, η κυρία Υπουργός. Πιστεύω ότι και κινήσατε αυτή τη στιγμή μπορεί να καλέσει τις δύο ομοσπονδίες, τη Δασκαλική Ομοσπονδία και την ΟΛΜΕ, και να συζητήσει. Βλέπουμε και κάτι πολύ περίεργο, κυρία Σαμακοβλή. Βλέπουμε ότι ξεκινάει την αξιολόγηση τμηματικά. Δηλαδή, αυτό δεν έχει ξαναγίνει πουθενά. Έχει τοποθετήσει, όταν τοποθετούνται τα στελέχη εκπαίδευσης, τοποθετούνται με μια ημερομηνία, με ένα ΦΕΚ. Βλέπουμε λοιπόν να τοποθετεί στην Πελοπόννησο, στο Νότιο Αιγαίο, μετά από ένα μήνα στη Θεσσαλονίκη, μετά από επίσης ένα μήνα θα τοποθετήσει στη Θεσσαλία. Δεν ξέρουμε κιόλας αν προχωρήσει, γιατί έχουμε μπροστά μας τις βουλευτικές εκλογές. Εμείς έχουμε ένα αγωνιστικό πλαίσιο, το οποίο για να αντιδράσουμε. Φυσικά το επόμενο διάστημα θα γίνουν τοπικές συνελεύσεις και παράλληλα θα γίνει μια καινούργια ολομέλεια προέδρων, στην οποία θα συμμετάσχουμε ως πρόεδροι, από εκεί και πέρα για να κλιμακώσουμε τον αγώνα. Πρέπει όμως η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να καλέσει τις δύο ομοσπονδίες. Δεν το έχει κάνει. Απαξιώνει τις δύο ομοσπονδίες. Να καθίσετε σε ένα τραπέζι και να το συζητήσετε. Αυτό το τραπέζι έχουμε. Αυτό το τραπέζι χρόνια. Περιμένετε κι εσείς, ναι. 4 ακριβώς χρόνια έχουμε από εκεί. Μάλιστα. Είναι γεγονός. Κύριε... Άρα λοιπόν θα κλιμακώσουμε αυτόν τον αγώνα. Θα έχουμε την ευκαιρία και τις επόμενες ημέρες να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι αντιδράσεις, οι διαμαρτυρίες σας και φυσικά τι άλλες αποφάσεις θα πάρετε. Κύριε Παπαποστόλου, σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εμείς τώρα, κυρίες και κύριοι, θα κλείσουμε σε αυτό το σημείο την εκπομπή. Τροποποιούμε λίγο σήμερα το πρόγραμμά μας, καθώς στις 5.30 το απόγευμα ζωντανά θα συνδεθούμε και θα μεταδώσουμε μια πολύ σπουδαία εκδήλωση που θα λάβει χώρα στο Πνευματικό Κέντρο στο Βόλο. Και είναι μια εκδήλωση με το κάλεσμα να έχει απευθύνει ο Φιλανθρωπικός Σύλλογος Νίκος Χαλκιάς, Ένας Ήρωας για Πολλούς. Μια εκδήλωση κατά την οποία θα γίνουν ομιλίες από ειδικούς επιστήμονες με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα κατά του παιδικού καρκίνου. Αλλά στο πλαίσιο της ίδιας εκδήλωσης θα υπάρχουν εθελοντές, θα υπάρχουν ειδικά συνεργεία για να πραγματοποιηθούν δειγματοληψίες σε όσους θέλουν να γίνουν εθελοντές δότες μυελού των οστών. Για αυτή ακριβώς τη διαδικασία, όσοι θα παραστούν στην εκδήλωση θα ενημερωθούν. Καλό είναι να παραβρεθούν όσοι θέλουν να ενημερωθούν, να πλαισιώσουν όλη αυτή την προσπάθεια και να δείξουμε όλοι ότι είμαστε κοντά στα παιδιά. Στα παιδιά που νοσούν από παιδικό καρκίνο, στα παιδιά και στους γονείς τους, που έτσι
ξενυχτούν και αγωνιούν στο προσκέφαλό τους. Ας δείξουμε με την παρουσία μας ότι στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πολύ μεγάλη και σπουδαία προσπάθεια. Στις 5.30 λοιπόν που θα ξεκινήσει η εκδήλωση, ζωντανά θα την παρακολουθήσετε από εδώ, από την τηλεόραση του Άστρα, και φυσικά στη συνέχεια θα ακολουθήσει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Τώρα εμείς κλείνουμε, θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 3 το μεσημέρι. Από όλους εμάς, κυρίες και κύριοι, ευχές για ένα πολύ καλό απόγευμα. Γεια σας.